Ανεβαίνουμε τώρα, αφήσαμε το δρόμο που πάει για το χιονοδρομικό. Ανεβαίνουμε για το παλιό Άγιο Αθανάσιο. Όπως βλέπετε, μπήκαμε μέσα στο χωριό εδώ. Η ώρα είναι 2:15, έχουμε φτάσει στον παλιό Άγιο Αθανάσιο. Είμαστε εδώ κοντά στη κεντρική πλατεία. Φυσικά μην ξεχνάτε ότι είναι η μέρα Κυριακή, η πρώτη Κυριακή μετά την Πρωτοχρονιά, έτσι. Αρκετός κόσμος είναι, αλλά χθες είχε πιο πολύ. Από ό,τι μου είπανε, χθες είχε πιο πολύ κόσμο. Βρισκόμαστε στη ταβέρνα στο ρεστοράν Τζεγάνι. Θα μας μιλήσει η ιδιοκτήτρια εδώ πέρα του προορισμού. Για πέστε μας πώς πήγαμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Η επισκεψιμότητα στον Άγιο Αθανάσιο και στην ταβέρνα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν εξαιρετική. Πέστε μου πόσο της εκατό ήταν Έλληνες και πόσο ήταν ξένοι στο παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Το ποσοστό των Ελλήνων ήταν περίπου στο 80% και των ξένων στο 20%. Ένας επισκέπτης που θα φάει εδώ, τι μπορεί να φάει που δεν το τρώει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη? Μπορεί να βρει μάγουλα μοσχαρίσια, κότσι αρνίσιο, σούβλες, πολύ ωραία εδέσματα της ώρας, πάρα πολλά ακόμα μαγειρευτά, χυλοπίτες τοπικές, παραδοσιακά προϊόντα και γλυκά. Για τα φώτα τι προβλέπετε, τι έχουμε από επισκεψιμότητα, ποσοστά? Τα ποσοστά θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλα, θα είναι επίσης κοντά στο 80-90% η πληρότητα των δωματίων, όπως επίσης και στο εστιατόριο. Μετά τα φώτα τι κάνουμε? Μετά τα φώτα περιμένουμε επίσης κόσμο με πολύ χαμηλότερες τιμές. Και θεωρώ ότι αν μας βοηθήσει και ο καιρός και παραμείνει έτσι χιονισμένο το τοπίο, θα έχουμε επίσης πάρα πολύ κόσμο. Μια ευχή για τον κόσμο για το νέο έτος. Να έχουν όλοι υγεία, χαρά, ευτυχία και να ξεπεραστούν όλα τα οικονομικά προβλήματα. Ψιλοχιονίζει κάποτε, έχουμε κάποια ένταση, μετά σταματάει. Ο κόσμος άρχισε να βγαίνει τώρα από τα δωμάτια που είναι για φαγητό και κάποιοι έρχονται από κάτω. Υπάρχει μια δυσκολία να ανεβούμε. Δεν τους αφήνει η αστυνομία, τώρα κάποιοι δεν τους αφήνουν από ό,τι μου είπαν. Έχουμε και τα παραδοσιακά γλυκά εδώ, βότανα και τα λοιπά. Και κάποιοι έρχονται από Πολεμαϊδα, Κοζάνη, δεν είναι μόνο αυτοί που μένουν εδώ.